Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Football Manager 2020. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με την ΑΕΚ στο κύπελο. Είμαστε στην έδρα μας, είμαστε στον ημιτελικό και έχουμε διπλό match με την ΑΕΚ για να δούμε αν θα περάσουμε στον τελικό. Να θυμίσω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε νικήσει και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, όπως λέω. Και κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει στις διοργανώσεις. Ημιτελικό, όπως σας είπα, πρώτος αγώνας με την ΑΕΚ. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, έχουμε προκριθεί στα play-off. Για να βγούμε στην Ευρώπη, εννοείται, και είμαστε τέταρτοι. Δεν έχουμε παίξει κανένα match στα play-off. Είμαστε τέταρτοι με 46 βαθμούς. Πίσω μας είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Όλα είναι πιθανά πλέον. Έχει βγει το πρόγραμμα που θα παίξω. Θα παίξω με όλους αυτούς από δύο φορές. Θα είναι δύσκολη όλη η φάση. Και πριν φτάσω σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, έπαιξα τρία match εκτός κάμερας, εννοείται, τα τελευταία τρία πριν τα play-off. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Παρά τις πάρα πολλές φάσεις που είχαμε με τον Πανιόνιο στην έδρα του, φάγαμε ένα γκολ από στημένη φάση με τον Μιλόγεβιτς. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που έγινε στο match, 1-0. Όπως βλέπετε, είχα 13 σούτ εγώ, 5 ο Πανιόνιος. Όμως ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα όλοι οι παίκτες του, οπότε χάσαμε στη Νέα Σμύρνη. Το αναπάντεχο έγινε με την ΑΕΚ, παιδιά, μιας και είμαστε στην έδρα μας. Και αν δείτε εδώ πέρα, ο Νικολιάς έδωσε στον Ιατρούδη, ξανά ο Ιατρούδης στον Νικολιά, σούτ από εκεί πέρα 1-0 με την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή αρχή, ας πούμε, στο 40 έγινε αυτό. Στο 46 βλέπουμε τον Λεό με τον Χουχούμε από τα αριστερά. Ο Λεό μπαίνει προς τα μέσα, από τις κόντρες ο Ιατρούδης ευνοείται και γίνεται το 2-0. Πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι σαν πρόβα, ας πούμε, και ο Χουχούμης με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το τελικό 3-0. Η ΑΕΚ εννοείται πως έπαιξε καλύτερα. Βλέπετε πως η ΑΕΚ είχε φάσεις, όμως για κάποιο λόγο αυτή τη φορά οι παίκτες μας παίξανε τέλεια. Και έτσι νικήσαμε την ΑΕΚ με 3-0. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο και στο κύπελο, αν και αυτά γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είμαστε τόσο τυχεροί και από εδώ και πέρα. Και πάμε στο μάτς με τον Όφη, όπου παίζαμε όλο το μάτς κυριολεκτικά με 10 παίκτες. Πήρε κόκκινη στο 7ο λεπτό ο Καρτάλης και βλέπετε πως ο Όφη έκανε το 1-0 στο 20. Κόκκινη στο 7ο λεπτό και 1-0 στο 20. Χάνουμε. Τα είχα πάρει λίγο η αλήθεια είναι. Όμως το 41 βλέπετε τον Αλμπάνι πως κάνει μια τεράστια κούρσα. Μιλάμε για κουρσάρα. Σουτάρει και κάνει το 1-1 στο 41 πριν λήξει το ημίχρονο. Και εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη ανατροπή. Μιας και βλέπετε το Χουχούμι στο 51 να δίνει προς τα πίσω στον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνι μπαίνει πάλι προς τα μέσα και καταφέρνει να κάνει την ανατροπή με 2-1. Αλμπάνι στο πρώτο, Αλμπάνι στο δεύτερο. Πολύ παιχτούρης γενικά ο Αλμπάνι. Και στο 79 κλειδώνουμε την νίκη. Με το Χουχούμι να κάνει μια μπαλιά στο Μάιντεβατς, 3-1 με 10 παίκτες. Ανατροπάρα με 10 παίκτες. Αν δείτε στο 7, το πήγα τώρα στο 7, να δείτε πώς πήρε την κόκκινη ο άλλος. Κοιτάξτε να δείτε πόσο νωρίς έγινε αυτό. Εδώ βλέπουμε τον Καρτάλι. Αυτός εδώ είναι ο Καρτάλης, παιδιά. Και παρακολουθούμε τη φάση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πάει προς τα εκεί και χρακ! Κόβει την καριέρα του παίκτη του Όφη και στο 7ο, ούτε καν 7ο. Το 6ο λεπτό είναι, παιδιά. Στο 5,5 ήτανε. Πήγε και πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα το παιδί. Απίστευτο. Παρά την κόκκινη κάρτα, μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες που με 10 παίκτες καταφέραμε να κάνουμε ανατροπή το 1-0 εις βάρος μας σε 3-1. Και κυρίως μπράβο στον Αλμπάνι. Γενικά αυτά τα τρία μάτσα γίνανε εκτός κάμερας. Χάσαμε στη Νέα Σμύρνη, νικήσαμε την ΑΕΚ, δεν το περίμενε κανείς. Και νικήσαμε και τον Όφη που με την κόκκινη πάλι δεν το περίμενε κανείς. Στο 7ο λεπτό κόκκινη. Και ήρθαμε στο τώρα. Το τώρα είναι πρώτος ημιτελικός με την ΑΕΚ. Θα το δούμε εννοείται τώρα. Θα ακολουθήσουν play-off μετά και έχουμε και δεύτερο μάτς με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι θα σας δείξω. Ξεκινάμε 1-1 τα πράγματα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την ΑΕΚ σήμερα. Sold out το γήπεδό μας. Όπως βλέπετε, γενικά η ΑΕΚ με έχει νικήσει 5 φορές. Καμία ισοπαλία. Εγώ έχω νικήσει μόνο μία φορά. Προφανώς λόγω κόκκινης είναι ο Καρτάλης τιμωρημένος. Παμπλίδης γενικά λείπει για ρήξη χιαστού και έχει πάθει ρήξη μηνίσκου ως Αργκελασβίλη. Αυτές είναι οι απουσίες μας. Και στο μάτς θα κατέβουμε αυτή την 11άδα, παιδιά. Χουτεσιώτης τέρμα, Χουχούμης, Κολοβέτσιος, Παντελάκης, Εστέβες, Γκάουνα, Βαλέντε, Αλμπάνης, Γιούσης, Νικολιάς και Ιατρούδης. Δεν είναι στα καλύτερά τους. Ελπίζω και η ΑΕΚ να μην είναι στα καλύτερά της. Γενικά δεν έχω αλλαγή για τον Χουχούμη, ας πούμε, γιατί είναι τραυματίας ο Σεργκελασβίλη. Έχω δίλημα να ξεκινήσω, λέω, και Μάιντεβατς, γιατί είναι στα καλά τους, εδώ αριστερά και δεξιά. Όμως θέλω να παίξω ο Αλμπάνης και ο Νικολιάς. Οπότε τους αφήνω κάπως έτσι. Οι υπόλοιποι εδώ πέρα στο κέντρο είναι ανέτοιμοι. Παίρνω ένα ρίσκο, θα μπω έτσι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η ΑΕΚ θα κατέβει με ίδιο σύστημα με μένα, αυτή είναι η δεκάδα της, λιβάκια στην κορυφή. Και βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω είναι ημιτελικός. Η αλήθεια είναι ότι εδώ που φτάσαμε θα ήθελα να παλέψουμε, δεν παίρνουμε αλλαγές δηλαδή, να παλέψουμε να πάμε τελικό. Έχουμε φτάσει μια ανάσα από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κρίμα να το πετάξω με rotation. Οπότε θα το παλέψουμε το match και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Οπότε ξεκινήσαμε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό. Αλλάζουμε την μπάλα πίσω στην άμυνα. Ο Εστέβες παίρνει κάποια μέτρα. Θα πάει για σέντρα. Όχι, ωραία, θα δώσει το Βαλέντε προς τα πίσω να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ο Γκάουνα θα μπορέσει να ξαναδώσει τον Εστέβες. Παρ' όλα αυτά, ανοίγουμε στον Αλμπάνι, κοντρολάρει με στήθος, σουτάρει και 1-0.
1-0 ο Αλμπάνης για άλλη μια φορά, ο παιχτούρης μας. Πριν συμπληρώσουμε καν 1,5 λεπτό, παίρνουμε προβάδισμα, παιδιά. Εδώ πέρα με Γκάουνα και Βαλέντε. Τα καταφέραμε. Τον είδε ο γάτος εδώ πέρα. Κοντρολάκι, σχεδόν χέρι. Και κατευθείαν στην αριστερή γωνία άφησε τον Μπάρκα άγαλμα. Πολύ ωραία αρχή, η αλήθεια είναι. Και βλέπουμε την ΑΕΚ τώρα στην κόντρα εδώ πέρα. Στο 6ο λεπτό. Ευτυχώς δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς. Μια μακρινή παλιά θα κάνει ο Βαλέντε. Δεν έχει δει κάποιον, οπότε ηρεμεί το παιχνίδι με τον Παντελάκη. Ο Παντελάκης κάνει τη βαθιά παλιά όπως πάντα. Και ελπίζω ο Ζίβκοβιτς να κλειστεί όπως πήγε να γίνει, όμως βρήκε στήριγμα στον Κούτρι. Ξαναπάει στο Ζίβκοβιτς, σημάω. Να δούμε εδώ αν θα καταφέρουμε κάπως να τους κόψουμε. Γιατί είναι η πρώτη φάση της ΑΕΚ εδώ πέρα. Ο Κουκούμης έκανε κακό τάκλιν. Ο Λιβάγιο όμως ούταρε με διπλή προσπάθεια. Καταφέραμε και γλιτώσαμε από αυτή τη φάση. Οπότε το αφήνουμε. Απαιτώ περισσότερα εγώ. Να συγκεντρωθούν λίγο τώρα. Είμαστε στο 27.30. Κάνει λάθος γέμισμα ο Μπάρκας. Ανεβαίνουν οι παίχτες μας. Παρ' όλα αυτά δίνει στον Εστέβες. Έχει κενό χώρο μπροστά για να κάνει την καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει. Βασίζουμε πάνω του. Απλώς ο Τάριο Αλμπάνης έρχεται από εκεί και το 2-0. Μπράβο ρε Αλμπάνη. Σας είπα, κουρασμένος δεν πειράζει. Θα παίξει ο Αλμπάνης, παιδιά. Το παιδί το μυρίζει τον γκολ. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πολύ καλό 2-0. Κοιτάξτε να δείτε τον Αλμπάνη πώς βρέθηκε πάλι στη σωστή στιγμή. Τα πήρε πάνω του Εστέβες. Χώνεται προς τα μέσα εκεί. Ο Μπάρκας δεν μπόρεσε να μπλοκάρει, οπότε με ένα rebound, ας πούμε, για μπασκετικό όρο, ο Αλμπάνης κάνει το 2-0. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι, μιας και λειτουργούν όλα καλά, η αλήθεια είναι. Βέβαια, με ένα γκολάκι εδώ πέρα κινδυνεύουν τα πάντα, γιατί είναι στην έδρα μας. Θα κοιτάξω να δω μήπως καταφέρουμε και το γλιτώσουμε τον γκολάκι, χωρίς να κάνω καμία αλλαγή εγώ. Αμήνονται οι παίκτες με μια χαρά. Βέβαια, η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει χώρους, έχει βρει από τα αριστερά. Εννοώ τα αριστερά τα δικά μας, που είναι ο Χουχούμης εκεί πέρα. Και συνεχίζει να πιέζει. Ο Χουχούμης για κάποιο λόγο ήταν εκτός θέσης τώρα. Έχει πάει εκεί, θα κόψει ή δεν θα κόψει. Οπότε θα γίνει μια σέντρα εδώ πέρα. Ζίβκοβιτς και 2-1. Το μύριζα το πράγμα. Βασικά μύριζα από μακριά. Προσπαθούσαμε. Δεν κοβόταν με τίποτα. Απλά κοιτούσαμε πώς οργανώνεται η ΑΕΚ. Να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Προς τα πίσω εδώ πέρα. Κάπως κόντραρε και ο Χουτεσιώτης έφαγε μια. Έτσι, ας πούμε, πάνω το πήγε η μπάλα. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε να κάνουμε. Έγινε το 2-1. Δεν πειράζει. Κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Τραυματίστηκε και ένας παίκτης τους, ο Βάντερ Μέχστ, αυτός, δεν ξέρω πώς τον λένε. Γι' αυτό τον έβγαλε το παιχνίδι, για να μην με ζορίζει και εμένα ουσιαστικά. Να πει ότι εντάξει, παιδιά, καλός ήταν αυτός. Ο Ιατρούδης παρόλα αυτά παίρνει την μπάλα, δεν κόβεται εκεί πέρα. Περνάει το τάκλιν, θα σουτάρει και κάνει το 3-1. Σας έχω πει κάτι έχει πάθει η ομάδα, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η ομάδα. Έχει δέσει πια. Δεν ξέρω, μ' αγαπάνε πολύ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. 3-1 λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Βλέπετε πως ο Ιατρούδης εδώ πέρα πέρασε στα ταχύτητα. Μετά είχε δύο παίκτες, τον πέρασε σαν σταματημένο και. Το βούπαρε. Αυτά. 3-1. Πάμε για ημίχρονο. Πριν γίνει κανένα στραβό και πάει 3-2. Να αντέξουμε λίγο το ημίχρονο, παιδιά. Please. Πιέζει η ΑΕΚ, δεν ξέρω τι θα δούμε. Ζίβκοβιτς θα βγει corner. Out. Όχι. Ο Εστέβες αντί να διώξει την έδωσε corner. Εντάξει. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Πάμε και εδώ 45. Και 3 λεπτά καθυστερήσεων. Κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ελεύθερο. Ωραία. Καθυστερήστε. Δεν πειράζει, παιδιά. Καθυστερήστε να περάσει και αυτό. Πέρασε 3-1. Δυστυχώς φάγαμε γκολ απλά με 4 σουτ που έκανε η ΑΕΚ. Έχει την κατοχή βέβαια. Τους λέω να μην επαναπαυθούν. Αγχώθηκε ο Εστέβες. Δεν πειράζει όμως. Ο Χούμης είναι πάρα πολύ κουρασμένος και παίζει και με 6,5. Είναι κάτι που δεν μου αρέσει αυτό. Θα μπορούσα να βγάλω το Γιούση και να βάλω μέσα τον Φάμπρι. Αυτό θα γίνει για να φύγει το δεκάρι και να παίξουμε αμυντικό half. Να έχουμε λίγο παραπάνω άμυνα, ας πούμε. Και θα παίζουν με υποστήριξη τα half μου. Δεν θα παίζουν επιθετικά. Θα βοηθάνε λίγο ο Χουχούμη και Εστέβες γιατί τα έχουν βρει λίγο σκούρα. Το αφήνω έτσι και ελπίζω να πάει λίγο καλύτερα με αμυντικό half αντί για δεκάρι. Την κάνω αυτή την αλλαγή συχνά, παιδιά, και στα μάτια που παίζω εκτός κάμερας. Όταν έχω το αποτέλεσμα που με νοιάζει, βγάζω το δεκάρι και παίζω λίγο πιο συντηρητικά προς τα πίσω. Δεν κλείνομαι τελείως, προσπαθώ ας πούμε να ελέγξω το κέντρο. Και τραυματίστηκε ο Αλμπάνης. Αχ, έπρεπε να σε βγάλω ρε Αλμπάνη. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό, θα μπει μέσα ο Λέο. Κακό αυτό, η αλήθεια είναι. Και συνεχίζουμε. Ελπίζω να μην είναι σοβαρό. Γιατί τώρα έρχονται όλα τα μάτς, παιδιά. Τώρα θα γίνει χαμός από μάτς. Θα παίξουμε με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, μαζεμένα όλα. Λοιπόν, Εστέβες δίνει στο Βαλέντε. Να δούμε αυτό το μάτς θα κάνουμε πριν κοιτάω το μέλλον. Εστέβες μπαίνει στο μέσα, Νικολιάς, Ιατρούδη, σουτάρι και δεν κατάφερε μέσα σε ας πούμε πανεύκολη φάση να βρει τέρμα ή να βρει γενικότερα κάτι πέρα από τον αντίπαλό του. Και φτάνουμε προς το 80. Θέλω να κάνω μια τελευταία αλλαγή. Θα βάλω τον Γιάκο στη θέση του
Γκάουνα. Αυτή είναι η τελευταία αλλαγή για να κλείσουμε, να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής, γιατί ήταν τραυματίας και έχει χάσει πάρα πολύ τον ρυθμό του. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν τον βάζω τώρα. Να δούμε εδώ τι θα γίνει, θα κάνουν κανένα λάθος οι εξίδες. Να δούμε πώς θα πάει με τον οικονόμου. Δεν κάνει δικαιώμα. Είναι λίγο ψύχρεμη η ΑΕΚ. Προσπαθεί να χτίσει την επίθεσή την, μπας και μειώσει, το οποίο δεν θα είναι καθόλου καλό να γίνει τώρα. Για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Αν θα κοπεί, βλέπω τους παίκτες εδώ πέρα. Για κάποιο λόγο έκανε πίσω βήμα το Εστέβες. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε την μπάλα και είναι δικιά μας. Βαλέντε, θα δώσει τον Νικολιά. Ο Νικολιάς ανοίγει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να τον περάσει. Δεν έχει κουραστεί καθόλου ο Νικολιάς. Δεν μπόρεσε να τον περάσει. Παρ' όλα αυτά, δίνει πίσω στο Βαλέντε. Να δούμε. Ο Γιάκος είναι ξεκούραστος. Δεν έκανε το λάθος, δίνει στο Βαλέντε. Μετά πάλι ο Νικολιάς. Θα γίνει σέντρα στο Λεό. Δίνει Ατρούδης Λεό και παραλίγο να κλειδώσουμε 100% την πρόκριση με ένα 4-1 εδώ πέρα. Δεν έγινε. Πάμε για κόρνερ με το Χουχούμι. Τα εκτελεί ο Χουχούμι στα κόρνερ. Λεό εκεί πέρα πάνω από το οριζόντιο. Και κοντεύουμε στη λήξη. Το παλεύουμε. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Χουχούμι. Είναι με 61 κατάσταση παίζει. Γιάκος ξαναδίνει στο Χουχούμι. Ο Χουχούμι γιατί δεν κουράζεται και δεν δίνει μια εύκολη πάσα. Κλείστηκε εκεί πέρα. Κολοβέτιος στο Λεό. Γιάκος με τον Ιατρούδη, ξανά Λεό, δώστε μια κάθετη. Πάει μόνος του και σουτάρει, σχεδόν θα πετύχει το σημαίακι του κόρνερ. Είχε βάλει challenge, μου φαίνεται. Το παλεύουμε για ένα τελευταίο γκολ. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, δεν έχουμε κλειστεί πίσω. Κουχούμης, εγώ δεν έχω πει να κλειστούν βέβαια. Τώρα αυτό ίσως το πληρώσω κιόλας. Κουχούμης είναι κουρασμένος και παρ' όλα αυτά είναι τόσο ψηλά. Λεό κυνηγάει, ωραίο τάκλιν από το Λεό και ο Ιατρούδης είναι μόνος του από ό,τι βλέπω. Ανεβαίνει ο Νικολιάς, θα τον δει, τον είδε. Νικολιάς θα καταφέρει από εκεί πέρα να κάνει κάτι, είμαι σίγουρος. Πιστεύω σε αυτόν, δίνει στον Εστέβες, έρχεται να σουτάρει και κάνει το 4-1, παιδιά. 4-1 με την ΑΕΚ. Ο Εστέβες ήρθε σαν θορυκτό από πίσω και τα έχω σε όλα μέσα. Στο 89. Κανείς δεν περίμενε 4-1, παιδιά. Σας είπα, κάτι έχει πάθει η ομάδα, δεν ξέρω, έχει το παριστεί. Ο Νικολιάς. Κοιτάξτε να δείτε πώς έγινε. Δίνει προς τα πίσω, ήρθε μόνος έτσι. Πτυμπαρ! Δεν ξέρω γιατί. Μας κάνει. 4-1, παιδιά. 4 λεπτά καθυστερήσεων κιόλας. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά όλοι τους. Και όπου να είναι θα λήξει τώρα. Βλέπουμε εδώ, χάσαν την μπάλα. Γιατί να γίνει αυτό. Είμαστε στο 94 και κάτι. Λίγο προσοχή. Ωραία. Σφύριγμα της λήξης. 4-1. Σχεδόν περάσαμε τελικό. Σχεδόν. Παίκτη του αγώνα ο Εστέβες, εννοείται με 9 και 2 assist και 1 goal. Πάμε να δούμε τώρα τι έπαθε ο Αλμπάνης. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ. Ο γιος της συνέφερε λέει στην ΑΕΚ, γιατί ήταν πρώην παίκτη τη. Και από ό,τι βλέπω εδώ, ο Αλμπάνης έχει τράβηγμα. Θα λείψει για 3 με 4 εβδομάδες. Αυτές οι εβδομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όλα τα μάτς είναι τώρα ουσιαστικά. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο βέβαια, οπότε κρίμα. Πολύ καλά έπαιξε ο Εστέβες, λέει, οπότε ας τον επενέσω με τον τύπο. Εξαιρετικός ίσως να φίλε. Εκτιμάει πραγματικά τα σχόλιά μου. Ωραία. Ο Παζιάννη να λέει: χάνει τον Αλμπάνη λόγω τραυματισμού. Έχουμε παίκτες να αντικαταστήσουν. Έχουμε Καρτάλι, έχουμε Λεό, έχουμε Μάιντεβατς, Νικολιά, έχουμε πάρα πολλούς. Όμως ο Αλμπάνης έπαιζε πάρα πολύ καλά. Και μετά τον πρώτο αγώνα του ημιτελικού με την ΑΕΚ που φέραμε 4-1, σκέφτομαι όλα αυτά εδώ τα ματσάκια του playoff με Ολυμπιακό, Πανετολικό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να τα κάνω εκτός κάμερας. Θα σας δείξω τα σκορ, θα σας δείξω σε τι βαθμολογία είμαστε και πάμε να δούμε αν θα κλειδώσουμε την πρόκριση στον τελικό με την ΑΕΚ. Κάπως έτσι θα το κάνουμε, οπότε τα λέμε σε λίγο. Και πέρασαν όλες αυτές τις μέρες, φτάσαμε 20 Απριλίου 2022. Παίζουμε με την ΑΕΚ στην έδρα της ΑΕΚ αυτή τη φορά για ημιτελικό, τον επαναληπτικό του ημιτελικού κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε υπέρμαστο 4-1, πολύ καλό σκορ. Βέβαια, δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα οι φίλοι αθλητές της ΑΕΚ σχεδόν γεμίσανε την Αγία Σοφιά. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν πολλά από την ομάδα τους, δεν τα έχουν παρατήσει. Οπότε πρέπει και εμείς να μην τα έχουμε παρατήσει, να είμαστε αντάξει των προσδοκιών. Για την κατάσταση που θα κατεβάσω θα είναι αυτή εδώ, ότι πιο βασικό υπάρχει εκτός από τον Παναγή. Θα σας εξηγήσω για τον Παναγή ευθύς αμέσως. Ο Χουτεσιώτης γενικά έχει φάει λίγο πάγκο. Όλα τα μάτς που έπαιξε εκτός κάμερας ήταν με τον Παναγή βασικό. Να θυμίσω ότι ο Παναγής είναι 17 χρονών, Κύπριος, μεγάλο ταλεντάκι, το οποίο το πήρα από τις ακαδημίες όταν ήταν 16 χρονών και το ανέβασα στη μεγάλη ομάδα και το βάζω να παίρνει, επειδή έχει προοπτικές, παίρνει όσο μπορεί παρουσία με τη βασική ομάδα. Βλέπετε εδώ τα βελάκια πάνω. Η ανάπτυξή του, αν πάμε λίγο στην εξέλιξή του, ξεκίνησε από 1,5 αστέρια και τον έχω φτάσει να πηγαίνει 2 αστέρια. Γενικά τον στηρίζω για να καταφέρω να τον έχω σαν βασικό τερματοφύλακα. Συνεχίζουμε εδώ, Παναγή. Έχουμε Χουχούμι, Παντελάκη, Κολοβέτσιο, Εστέβες για τετράδα της άμυνας. Επιτέλους τους έχω όλους μαζί, γιατί στα προηγούμενα μάτς που έπαιξα εκτός κάμερας, ένας από τους δύο πάντα έλειπε λόγω τιμωρίας, μάζεψαν κίτρινες κάρτες. Και αυτό μας δημιούργησε προβλήματα. Θα το δούμε τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Καρτάλης, Βαλέντε, Αλμπάνης, Γιούσης, Μάιντεβατς θα είναι
πεντάδα στο κέντρο και η Ατρούδης κορυφή. Πριν μπούμε στον αγώνα, σας χρωστάω τα μάτς, παιδιά, να σας δείξω τι έγινε ως τώρα, γιατί παίξαμε πολύ σημαντικά μάτς με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Πανετολικό. Δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά, αν δείτε εδώ πέρα. Με Ολυμπιακό χάσαμε 0-2, νικήσαμε τον Πανετολικό ευτυχώς 1-0, ισοπαλία με Παναθηναϊκό, χάσαμε από την ΑΕΚ και χάσαμε από τον ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο να δούμε πώς χάσαμε. Το συγκεκριμένο μάτς δεν αξίζει με τόσο πολύ να το χάσουμε με τον Ολυμπιακό στην έδρα μας, γιατί κάναμε πάρα πολύ καλές φάσεις. Παρ' όλα αυτά, εφόσον χάσαμε πολλά, καταφέραμε και φάγαμε γκολάκι 0-1 στο 40. Και μετά στο 90, ενώ είχαμε ανεβάσει πάρα πολύ ρυθμό, πήγαμε να ισοφαρίσουμε πάρα πολλές φορές, δεν καταφέραμε να κάνουμε το 1-1, οπότε έγινε το 0-2. Αν δείτε στατιστικά, θα δείτε ότι είμαστε σχεδόν ισόπαλοι σε όλα, με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ καλή άμυνα, παίξαν πάρα πολύ καλά οι αμυντικοί τους, σβήσαν οποιαδήποτε ενέργειά μου. Εντάξει, γενικά είναι άλλη κλάση μία με την άλλη, οπότε το πληρώσαμε με ένα 0-2. Στο μάτς με τον Πανετολικό αξίζαμε να χάσουμε παρόλα αυτά. Κόντρα στη ροή του αγώνα, καταφέραμε και βάλαμε ένα γκολάκι στο 42, κάπως έτσι. Με κεφαλιά του Λεό από μια σέντρα. Αν δείτε, ο Πανετολικός είχε 16 σουτ. Γενικότερα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Με τη μία διαφορά που είχαμε εμείς, γιατί δεν φάγαμε αυτά τα γκολ, έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναγής. Έπαιξε με 7. Και θα δείτε και πώς έπαιξε και στα υπόλοιπα μάτς. Γενικά ο Παναγής πήρε την ευκαιρία τα μαλλιά και λέει: «Ξέρεις κάτι, θα παίξω καλά». Έκανε πολλές επεμβάσεις, ήταν πάρα πολύ καλός. Ακολούθησε το μάτς με τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας. Τελικό αποτέλεσμα ήταν το 2-2. Πάμε να δούμε πώς έγινε το 1-0. Πίεζε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι. Καταφέραμε ότι φάγαμε από εκεί στα πλάγια. Ο Χατζηγιοβάνης μας έκανε λίγο γιογιό. Έγινε το 0-1 ουσιαστικά. Στο 34 χάρηκα πάρα πολύ που είδα την ομάδα μου να ισοφαρίζει με αυτή τη σέντρα. Ο Νικολιάς, τελικός αποδέκτης, βούπαρε και έκανε το 1-1. Και βλέπετε τον Καρλίτος πως έκανε το 1-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και αμέσως στο 81 ισοφαρίσαμε πάλι με τον Κολοβέτσιο ουσιαστικά. Μετά από εκτέλεση φάουλ πήρε την κεφαλιά. Σε αυτό το μάτς παίξαμε και δύο καλά. Ήταν σαν ρώσικη ρουλέτα. Κάναμε φάση συνέχεια και όποιος έβαζε γκολ ήταν τυχερός. Με τη διαφορά ότι πάλι ο Παναγής έκανε απίστευτες επεμβάσεις και κράτησε χαμηλά το σκορ. Οπότε φέραμε ένα 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε, το σκορ του είναι 7,1 του Παναγή. Στο μάτς με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μην παίξει έτσι και τώρα, στον επαναληπτικό. Εδώ βλέπετε πως έκανε το 1-0. Στο 65 εμείς απαντήσαμε. Ο Κουγούμης έκανε μια επέλαση, ας πούμε, έκανε τη σέντρα και ο Μάιντεβατς έκανε το 1-1 στο 65. Αλλά η ΑΕΚ είπε άλλη μια λέξη. Την τελευταία της λέξη την είπε στο 68. Κατάφερε και έκανε με αυτή την περίεργη φάση το 2-1 με μια καραμπόλα. Όμως η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς μας βομβάρδισε απίστευτα. Δεχτήκαμε 24 σούτ από την ΑΕΚ, 14 μέσα στο στόχο. Μας έσβησε, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Όλη η ΑΕΚ μας ζόρισε. Εμείς δεν παίξαμε καθόλου καλά. Ο μόνος που έπαιξε καλά πάλι και κράτησε το σκορ χαμηλά παρόλο που χάσαμε είναι πάλι ο Παναγής, παιδιά. 7,4. Έκανε απίστευτες επεμβάσεις και εδώ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι δεν ήταν εκτός κάμερας, θα βλέπετε πόσες φορές ήμουν σε φάση πώς το φάγαμε αυτό. Μπράβο, ρε Παναγή, ξέρω εγώ. Η βαθμολογία του, παιδιά, τα λέει όλα για το πώς κράτησε την ΑΕΚ μόνο στο 2. Και δεν έβαλε παραπάνω η ΑΕΚ. Και το πιο δύσκολο μάτς από όλα ήταν αυτό με τον ΠΑΟΚ. Μας δυσκόλεψε απίστευτα. Έβαλε ένα γκολάκι στο 53 με κόρνερ. Βέβαια, θα σας πω, να δείτε και το 87 πώς κατάφερε να κάνει το 2-0. Με τον Κάτσε εδώ πέρα να σουτάρει έξω την περιοχή και να κάνει το 2-0. Ενώ φαίνεται ότι, OK, φάγαμε δύο γκολ. Για να βάλει το πρώτο στο 54, ζορίστηκε απίστευτα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να μας βάλει με τίποτα γκολ. Αν δείτε, μας έβαλε μέσα στο. Μας έπαιζε μονότερμα. 4 σουτ είχα εγώ, 24 είχε ο ΠΑΟΚ. Μας ξέσκισαν. Όλος ο ΠΑΟΚ, αν δείτε, έπαιξε τέλεια, έπιασαν τρομερή απόδοση. Κατοχή τα πάντα, δεν είχα τίποτα, έτσι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστό. Μόνο ένας από την ομάδα μου ξεχώρισε, παιδιά. Έγινε γραφικός, αλλά το εννοώ. Παναγής 7,2. Παιδιά, ο Παναγής σε όλο το πρώτο ημίχρονο μας γλίτωσε από απίστευτα γκολ. Μέχρι που ήρθε στο 54, γενικά έσπασε η άμυνα μετά. Κάποια στιγμή θα το τρώγαμε. Ήταν λογικό. Και όλο αυτό γιατί έπαιζα με τον Φάμπρι αμυντικό. Που ο Φάμπρι δεν είναι αμυντικός, είναι αμυντικό χαφ. Σε πολλά μάτσα έπαιξα με τον Φάμπρι έτσι, γιατί έλειπε ή ο Παντελάκης ή ο Κολοβέτσιος. Οπότε δεν είχαμε τους αμυντικούς μας, τους κλασικούς. Και νομίζω επηρέασε αυτό κιόλας σε όλα αυτά τα μάτς για να πήγαμε έτσι χάλια. Και μια και είδαμε τα μάτς, να σας δείξω τη βαθμολογία. Είμαστε με 50 βαθμούς τέταρτη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε έκτη. Αν δεν προσέξουμε στον επόμενο γύρο, δηλαδή, έχουμε να παίξουμε πάλι με όλους. Είδατε ήδη τι έγινε. Αν γίνει κάτι αντίστοιχο, θα με περάσει και έκτη ο Παναθηναϊκός και δεν θα βγούμε Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Ας ελπίσουμε
να εμφανιστούμε εντάξει των προσδοκιών στον επόμενο γύρο και να πάρουμε κάποιους βαθμούς έκπληξη για να πάμε Ευρώπη. Είναι κρίμα μετά από τέτοια χρονιά να μείνουμε εκτός. Αφήνουμε το πρωτάθλημα και πάμε να παίξουμε για το κύπελο, παιδιά. Βλέπουμε τις δεκάδες εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε το ματς. Καλή μας επιτυχία. Τουλάχιστον αν χάσουμε να κρατήσουμε το σκορ πρόκρισης, εννοείται, για τον τελικό. Είναι πολύ σημαντικό ματς. Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τελικό με τον ΠΑΣ Γιάννενα και θα είναι μεγάλο βήμα γενικότερα στην καριέρα μας και στην ιστορία του ΠΑΣ. Οπότε θέλουμε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Έχω βάλει τέρμα, όπως είπα και πριν, τον Παναγή. Ελπίζω να παίξει καλά και σε αυτό το ματς, να μας σώσει αν κάποια στιγμή η ΑΕΚ μας πάρει πάλι μονότερμα. Και ενώ μέσα στο 5ο λεπτό βλέπουμε τον Καρτάλι να δίνει στον Παντελάκη. Παντελάκης κάνει μια γιώμα, Αλμπάνης παίρνει την κεφαλιά, ανοίγει στο Κουκούμι. Καλά ξεκινήσαμε. Ο Κουκούμι θα δω τι θα κάνει εδώ πέρα. Σεντρούλα, κανένα εκεί πέρα. Ο Βαλέντε ελέγχει με τον Καρτάλι εκεί στο κέντρο. Ο Εστέβες δίνει στο Μάιντεβατς, θα πάει προς τα μέσα, είναι κλεισμένος εκεί πέρα. Γίνεται η σέντρα, Αλμπάνης, κεφαλιά, Γιούσης. Μετά από κάποια σουτ δεν πήγε το πράγμα εκεί που θέλαμε. Έχουμε το Λιβάγια τώρα το να κοντρολάρει και τελειώνει η φάση. Ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, κάπως δυναμικά. Βλέπω τώρα τον Χουχούμι πάλι να έχει την μπάλα. Γενικά ο Χουχούμις παίζει πάρα πολύ καλά, δημιουργεί φάσεις. Ήταν λίγο ντεφορμέ στα τελευταία ματς. Τώρα τον βλέπω σε αυτό εδώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και βλέπω την ΑΕΚ να κάνει την πρώτη της επίθεση. Μπαίνει προς τα μέσα, να δω αν θα σουτάρει. Δεν σουτάρει ο Μάνταλος, θα σουτάρει όμως. Ευτυχώς ήταν εκτός. Ας απαιτήσουμε να παίξουμε λίγο καλύτερα από τους παίκτες μας. Βλέπουμε πάλι την ΑΕΚ να παίρνει τα ενία. Θα πιέσει η ΑΕΚ, είναι λογικό. Είναι στην έδρα της. Την πιέζει το σκορ. Δεν έχει κάτι να χάσει ουσιαστικά. Ήδη χάνει. Οπότε πρέπει να ρισκάρει και να παίξει όσο καλύτερα γίνεται. Σημασία έχει εμείς να είμαστε σοβαροί. Συνεχίζει να πιέζει η ΑΕΚ εδώ πέρα, την βλέπω να γυρνάει την μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε το άνοιγμα στον Κούτρι. Ο Κούτρις θα δώσει προς τα πίσω στο Ζίβκοβιτς, σουτάρει εκτός. Ωραία, δεν χρειάστηκε ο Παναγής να παίξει καθόλου ως τώρα. Είναι ψηλοάστοχα δηλαδή τα σουτ της ΑΕΚ. Να δούμε τώρα τι θα κάνει εδώ ο Καρτάλης. Θα δώσει το Χουχούμι. Ο Χουχούμι στον Αλμπάνη, ξαναδώσει του, δεν πειράζει. Ο Χουχούμι θα κάνει την σέντρα. Μάιντεβας προς τα πίσω στο Βαλέντε. Δεν σουτάρει ποτέ ο Βαλέντε συνήθως. Οπότε ο Εστέβες πάει προς τα μέσα, σουτάρει και πάνω από το οριζόντιο. Ωραία. Καλή φάση προς το παρόν. Φτάσαμε στο 25 και βλέπουμε τον Καρτάλι να κλέβει εδώ πέρα. Οπότε ο Αλμπάνης έχει την ευκαιρία για ένα σουτ. Άστοχο. Απλά δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Σουτάρουμε έτσι. Εκτός εστίας, δεν πειράζει. Και έχουμε τον Ζίβκοβιτς τώρα να εκτελέσει από καλή θέση ένα φάουλ. Πήρε φάλτσο η μπάλα, αλλά ήταν εκτός εστίας. Και είμαστε στο 36. Βλέπουμε εδώ πέρα πως από πίσω προσπαθούμε να κάνουμε μια φάση. Ο Αλμπάνης θα κυνηγήσει αυτή την φαινομενικά χαμένη παλιά. Μάιντεβας θα κοντρολάρει, έρχεται ο Εστέβες από πίσω, θα σουτάρει, αλλά ήταν εκτός εστίας. Δυστυχώς. Δεν έχουμε πιάσει πάλι καλές αποδόσεις. Γενικά η ομάδα μας είναι σε μια τεράστια κοιλιά. Δεν θα το έλεγα βασικά. Είναι κοιλιά από την άποψη ότι παίζουμε με καλές ομάδες. Ήταν διανόητο πριν που νικούσαμε τόσο. Ήρθε και η στιγμή που είμαστε λίγο. Έχει κάτσει λίγο η φάση. Δεν είμαι χαρούμενος με αυτό που βλέπω. Ποιος δεν παίζει καλά τώρα. Ο Μάιντεβατς δεν παίζει, θα βάλω τον Νικολιά. Ήταν δίλημα πριν να βάλω Νικολιά ή Μάιντεβατς. Τελικά μου έλυσε την απορία ο Μάιντεβατς με την απόδοσή του. Και συνεχίζω έτσι με την μία αλλαγή που έγινε. Το 0-0 για ημίχρονο είναι πάρα πολύ καλό. Με ένα σκορ 3-0 μπορούμε να αποκλειστούμε, γιατί έχουν βάλει εκτός έδρας γκολ. Οπότε αν βάλουμε ένα γκολ, δυσκολεύει πολύ το πράγμα για την ΑΕΚ. Ένα γκολάκι χρειαζόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Να δούμε τι θα γίνει. Όσο είμαστε 0-0 είναι καλά πάντως. Έχουμε περιθώριο, περνάει ο χρόνος. Βέβαια το γλουσούζεψα τώρα, οπότε έγινε το 1-0. Ο Ζίβκοβιτς το έκανε στο 56. Θέλει λίγο προσοχή. Θα μας κάνει καρδιακούς ίσως το παιχνίδι τώρα. Ξεκινάει από εδώ και πέρα. Βλέπετε τη σέντρα του Βάντερμεχτ. Και ο Ζίβκοβιτς με μια προβολή, ας πούμε, έκανε το 1-0. Και βλέπουμε στο 58 το Λιβάγια τώρα να βγαίνει μόνος του εδώ πέρα. Να δούμε τι θα γίνει. Σουτάκι, ο Παναγής μπλοκάρει. Θέλω να κάνω μια αλλαγή τώρα που το σκέφτομαι. Δεν έχω το Φάμπρι μαζί μου. Α, είναι τραυματίας. Χουχούμιστ παίζει με 6,3. Μπαίνει Σεργελασβίλη. Χρειαζόμαστε έναν πιο αμυντικό τύπο. Πάμε να παίξουμε λίγο με υποστήριξη οι παίκτες, να έχουμε λίγο αμυντικογενής συμπεριφορά. Ζίβκοβιτς έχει να εκτελέσει. It was at this moment that he knew. He fucked up. Τα πράγματα δυσκολέψαν. Βλέπουμε εδώ σε replay πως ο Ζίβκοβιτς μετά από σέντρα παίρνει κεφαλιά οικονόμου και σε στιγμένη φάση γίνεται το 2-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ τώρα. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι λίγο. Οι παίκτες μου δεν παίζουν καθόλου καλά. Καθόλου όμως. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Ο Γιούσης δεν μου αρέσει όπως παίζει, αλλά ποιο να βάλω. Έπρεπε να έχω πάρει το Φάμπρι που είναι τραυματίας. Θα βάλω το Γιάκο μέσα. Ο Γιάκος παίζει σε ένα αμυντικό χαφ. Όχι ιδιαίτερα. Οπότε τον γυρνάω προς τα πίσω εδώ πέρα. Χωρίς δεκάρι θα παίξουμε και με προσεκτική νοοτροπία. Δεν θέλω και να κλειστώ κιόλας τώρα. Είμαστε στο 75. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα. Η ΑΕΚ ακόμα πιέζει εδώ πέρα. Βλέπουμε πως ο Κολοβέτσιος δίνεται στον Παναγή. Κοντρολάρει. Καθυστερήστε, παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνουμε τώρα.
Αχ, δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει αυτό έτσι ξαφνικά. Ο Νικολιάς δεν παίρνει την κεφαλιά εδώ πέρα, οπότε ο Κούτρης προχωράει μόνος του. Έγινε λάθος μπαλιά, δεν έγινε. Ο Γιατρούδης δεν πίεσε ιδιαίτερα. Και προφανώς και η ΑΕΚ τώρα έχει το momentum. Βλέπω τα πράγματα να δυσκολεύουν. Θα βγει και σέντρα εδώ πέρα. Βέρντε θα σουτάρει. Ο Παναγής μας σώζει με επέμβαση πάρα πολύ καλή. Απίστευτη ουσιαστικά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με το corner, με τον Ζίβκοβιτς να το εκτελέσει. Δεν παίρνει κανένα στην κεφαλιά. Ελπίζω να μην δώσει κανένα τράβηγμα, ξέρω εγώ, χέρι, κρυφό που δεν φάνηκε με γυμνό μάτι. Και η ΑΕΚ πιέζει για άλλη μια φορά. Βλέπουμε εδώ τώρα πώς θα γίνει λογικά σέντρα. Παντελάκι προς τα έξω. Βαλέντε ακόμα προς τα έξω. Άλλη η ΑΕΚ είναι εκεί για να συνεχίσει να βομβαρδίζει μονότρεμα. Κούτρης, σέντρα στο Βέρντε. Διώχνει ο Παντελάκης. Πάει για κόρνερ. Εδώ παιδιά βλέπω να έρχεται μεγάλος αποκλεισμός. Ζίβκοβιτς, κολοβέζει προς τα έξω, Λιβάγια, πιέζει. Για να δούμε τώρα, θα γίνει το γέμισμα προς τα εδώ πέρα. Έγινε ένα κακό σούτ από την ΑΕΚ και εδώ μου δίνει την ευκαιρία εμένα να πάω αμυντική νοοτροπία, να βάλω ότι πρέπει να καθυστερώ, να είμαστε πειθαρχημένοι, διατηρώ σχηματισμό, ανασύνταξη, μειώνει ρυθμό και ο goalkeeper και πάμε λίγο να ρίξω τη γραμμή της άμυνας προς τα πίσω. Θέλω και να καθυστερώ ουσιαστικά, θέλω και να είμαι αμυντικά τελείως πλέον. Παίζω αμυντικά. Είμαστε στο 80 για να δούμε τώρα πάλι την ΑΕΚ να κάνει μια επίθεση. Δίνει στο Βέρντε που είναι μόνος του. Σουτάρει ο Παναγής από Κρούι ή ο Παναγή, δεν ξέρω παιδιά αν έχει σίγμα τελικό. Είναι και Κύπριος. Μικρή σημασία έχει τώρα αυτό, μιας και η ΑΕΚ μας έχει πετροβολήσει από παντού και μπλοκάρει ο Παναγή. Συνεχίζει η ΑΕΚ βέβαια στο 82 με το Μάνταλο. Πηγαίνει προς το κέντρο μόνος του. Θα τον πιέσει κανένας. Σερεγκελασβίλη έκανε φάουλ. Τι λέτε ρε παιδιά. Δεν έκανε κάποιο τάκλινγκ, κάτι τέτοιο, δεν φάνηκε κιόλας. Από πολύ καλή φάση τώρα εδώ πέρα. Θα είναι και κόκκινη. Κόκκινο Σερεγκελασβίλη, οκ. Okay. Τάκλινγκ λέει με τα δύο πόδια, εγώ δεν είδα τίποτα από αυτό. Και αυτό μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τώρα. Παιδιά πήγαν όλα στραβά. Πήγανε όλα στραβά. Τι κάνουμε τώρα. Κοινά τον Αλμπάνι προς τα πίσω. Και τον Νικολιά. Ο Γιατρούτης θα παίξει πιο πίσω ακόμα. Και θα παίξουμε πάρα πολύ αμυντικά. Ωραία, και έχουμε τώρα την εκτέλεση αυτή του φάουλ. Κόντρες παντού. Διώχνει την μπάλα. Και ο Εστέβες είναι... δεν είναι μόνος του. Νόμιζε ήταν μόνος του δυστυχώς. Αυτό δεν χρειαζόταν τώρα του Σερεγκελασβίλη, αλήθεια είναι. Είχαμε που είχαμε τον πόνο μας. Είμαστε στο 83. Δεν το πιστεύω πως φτάσαμε ένα τόσο καλό σκορ το 4-1 να το έχουμε βιάσει τόσο πολύ που το έχουμε ξεσκίσει μόνοι μας τον εαυτό μας, έτσι τζάμπα. Ακόμα και με κόκκινη εδώ πέρα. Μόνος του δοκάρι διώχνει ο Κολοβέτσιος πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Εδώ ο Καρτάλης παλεύει πάλι καλά το παλικάρι. Διώχνει, δεν είναι κανείς εκεί πέρα. Τώρα παιδιά, χαμός. Αλμπάνης έκανε φάουλ. Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει, είμαστε στο 85. Σουτάρει και γκολ για την ΑΕΚ. Απίστευτα τα πράγματα. Πήρε κόκκινη το παιδί ρε παιδιά. Πήρε κόκκινη το παιδί. Έτσι έγινε το γκολ. Έχω ξενερώσει απίστευτα τώρα. Τους βάζω φουλ επίθεση. Έχω ξενερώσει απίστευτα, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Ζίβκοβιτς. Παντελάκης από μακρινή τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα, παιδιά. Στο 89 είμαστε ουσιαστικά. Χάνουμε μια επική πρόκριση. Τζάμπα. Γιατί ο φίλος μας ο Σερεγκελασβίλη πήγε και πήρε κόκκινη. Ενώ όλοι παλεύουμε, πήγε και πήρε απευθείας κόκκινη. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Μπράβο ρε Σερεγκελασβίλη, να είσαι καλά φίλε. Βοήθησες πολύ. Έχουμε το corner εδώ πέρα. Ελπίζω σε ένα θαύμα μόνο. Μήπως και βάλουμε αυτό το goal το εκτός έδρας και γίνει κάτι, ο Παντελάκης κάνει φάουλ. Δεν βλέπω πάντως. Παίζω τόσο φουλ επίθεση που πιθανότητα θα φάμε κι άλλο τώρα. Αλλά η ξενέρα είναι απίστευτη. Βλέπουμε τώρα την ΑΕΚ εδώ να κάνει λάθος. Ο Γιάκος διώχνει προς τα μέσα στο πουθενά. Και κάπου εδώ θα λήξει το match. Δυστυχώς. Βλέπουμε μόνο την ΑΕΚ εδώ πέρα. Πλασάρει και κάνει το 4-0. Πολύ κακό βράδυ σε σχέση με το τι βράδυ περίμενα. Είμαστε με 10 παίκτες. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυναμικά. Όλοι οι παίκτες της παίζουν απίστευτα.
Και εντάξει, όταν κληρωθήκαμε στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, λες δεν πιστεύω να περάσουμε, αλλά όταν κάνεις ένα 4-1 στο γήπεδό σου, δεν πιστεύεις ότι θα φας 4 μετά. Βλέπετε πως όλη η ΑΕΚ έπαιξε απίστευτα και ο Σεργκελασβίλη πήγε και αποβλήθηκε στο σημαντικότερο λεπτό. Δυστυχώς τελείωσε εδώ το κύπελο. Επιθετικά θα πω ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος στους παίκτες μου, αν και μικρή σημασία έχει τώρα. Ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα η ομάδα της ΑΕΚ. Πώς έγινε αυτό, δεν το πιστεύω. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά τέλος πάντων, αποκλειστήκαμε στον ημιτελικό. Θα πάρουμε 209 χιλιάρικα για τη συμμετοχή μας. Ο Σεργκελασβίλη θα πάρει πρόστιμο 2 εβδομάδων. Άντε γεια. Γι' αυτό το ανούσιο τάκλιν με δύο πόδια, λέει. Okay. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Σεργκελασβίλη εκείνη τη στιγμή. Αποδέχεται και το πρόστιμο, άξιζε, λέει, να τιμωρηθεί για την αποβολή που έφαγε. Αυτό έλειπε να μου πει και τίποτα άλλο. Και κάπου εδώ, ενώ τώρα είμαι αρκετά ξενερωμένος, θα ήθελα πολύ να πάω τελικό, η αλήθεια είναι, αλλά είναι η μέρα που πάνε όλα στραβά δυστυχώς και αποκλειστήκαμε από το κύπελο στον ημιτελικό από την ΑΕΚ. Ένα πράγμα μένει τώρα για να χαρώ εν τέλει, να είμαστε κομπλέ, να μην με νοιάζει αυτό το πράγμα γιατί και ημιτελικός καλά είναι. Όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο προφανώς. Αυτό που θέλω είναι να καταφέρω να βγω είτε τέταρτος είτε πέμπτος, να αποφύγω την έκτη θέση ώστε να περάσουμε στο Europa League Conference. Αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα, εννοείται. Θα παίξουμε με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Πανετολικό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτά τα ματσάκια θα είναι στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα ξέρουμε αν θα βγούμε Ευρώπη, παιδιά. Θα τελειώσουμε όλη τη σεζόν, όλο το πρωτάθλημα. Για να ξέρουμε, τελειώνει η σειρά ή προχωράμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια από την επόμενη σεζόν. Και αυτά για τώρα, παιδιά. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το επεισόδιο. Παρόλο που χάσαμε, συμβαίνουν αυτά. Ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις δηλαδή, ειδικά όταν παίζεις με μεγάλους αντιπάλους όπως η ΑΕΚ και εσύ ισοπάς Γιάννενα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία να κρατήσουμε ένα σκορ και ειδικά αν πας και παίρνεις κόκκινη την ώρα που αμήνεσαι μαζικά. Λοιπόν, όπως είπα ήδη, αν σας άρεσε αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.